του Θεολόγου στη σελίδα 1087, δεύτερο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Σελίς 1087, δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο και 8 εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησεν, εξεύρω τα έργα σου και τη θλίψη και την πτωχία, είσαι όμως πλούσιος και τη βλασφημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσων μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόνης φυλακήν, δια να δοκιμαστείτε και θέλετε έχει θλίψην 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σι δώσει τον στέφανον της ζωής. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας, ο νικών δε θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Και προς τον άγγελον της εμπεργάμου εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξίαν. Εξεύρω τα έργα σου και επικατοικείς όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου και εν τες ημέρες ενές υπήρχε ο αντίπας ο μάρτης μου πιστός ώστις εφωνεύθη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχή του Βαλαάμ ώστις ο δίδας και τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλόθητα και να πορνεύσωσιν. Ούτως έχεις κι εσύ την ας κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ. Μετανόησον, ειδε μη έρχομαι προς εταχαίος και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ροφέα του στόματός μου. Ώστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της Εκκλησίας. Εις τον Ικόντα, θέλω δώσει σε αυτόν να φάγει από του μάνα του και κρυμμένου και θέλω δώσει σε αυτόν ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα νέων διαγραμμένων, το οποίον ουδείς γνωρίζει ή μη ο λαμβάνων. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται λοιπόν στις εκκλησίες, τις 7 της Αποκάλυψης, που είναι αντιπροσωπευτικές εκκλησίες, με τα καλά τους και με τα κακά τους, ώστε και επαινεί και ελέγχει. Έχουμε πει ξανά ότι πολλές δοξασίες υπάρχουν. Η πιο γνωστή είναι ότι αποτελούν ιστορική συνέχεια για αυτά οι εκκλησίες. Για μας όμως είναι εκκλησίες παραδείγματα των εσχάτων ημερών, όπου θα πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας βάζοντάς τον μέσα σε αυτές τις εκκλησίες και όπου μας ελέγχει να ελεγχόμεθα και να διορθωνόμεθα και όπου τους επαινεί να αποδεχόμεθα ότι έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς μιμητές των αγαθών έργων. Την περασμένη Πέμπτη είδαμε την Εκκλησία της Εφέσου όπου έλεγχος ήταν, αν και είχε πάρα πολλά καλά, ότι την αγάπη την πρώτη την εγκατέλειψε, την άφησε, μάλιστα αφήκας λέει, την πρώτη σου αγάπη, ώστε χωρίς να υπάρχει το κίνητρο της πρώτης αγάπης προς τον Χριστό και προς τους ανθρώπους, συνέχιζαν να εργάζονται, αλλά αυτό το έργο δεν θα είχε συνέχεια, όπως και πράγματι δεν είχε, γι' αυτό και η Εκκλησία αυτή καταστράφηκε. Τώρα όμως μπαίνουμε σε μια άλλη εκκλησία της Σμύρνης, που δεν την ελέγχει, αλλά όμως περιγράφει τις ελλείψεις της που είναι πάρα πολύ σημαντικές και μάλιστα μία όπως θα δούμε. Αναφέρει λοιπόν προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησε. Αποκαλύπτεται λοιπόν σαν τον πρώτο και τον έσχατο που είναι, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, μέσα σε Αυτόν υπάρχουν τα πάντα, χωρίς Αυτόν τίποτα δεν έγινε και τίποτα δεν υπάρχει, γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Το Κύριο όμως χαρακτηριστικό Του είναι ότι έγινε νεκρός και έζησε, δηλαδή δεν μπορούσε να ζήσει αν δεν γινόταν νεκρός. Και νεκρός σημαίνει νεκρός, πεθαμένος.
Και εκείνο που θέλει ο Θεός από μας είναι να ζούμε σύμμορφα με την έκρωση αυτού. Την έκρωση του Χριστού να φέρνουμε. Ο νεκρός δεν τσακώνεται, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει, δεν υπερηφανεύεται. Νεκρός για τον κόσμο. Νεκρός για τους ανθρώπους, ζωντανός για τον Χριστό. Αποκλείεται να περπατήσει ο άνθρωπος νέαν ζωή. Ζωή αναισθημένου, συμμόρφου με την Ανάσταση του Χριστού, αν προηγουμένως αληθινά και πραγματικά δεν πεθάνει. Και δεν πεθάνει κατά πάντα για τον κόσμο. Εάν υπάρχει μέσα στην καρδιά του, δεν λέω αγάπη για τον κόσμο, γιατί εάν αγαπάς τον κόσμο καθίστασαι εχθρός του Θεού, αλλά αν υπάρχει επιθυμία για τον κόσμο ή ενδιαφέρον, και όταν λέμε κόσμο εννοούμε τον τρόπο της ζωής, δεν εννοούμε τους ανθρώπους, γιατί τους ανθρώπους τόσο πολύ τους αγάπησε ο Θεός που δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή. Μιλάμε όμως για τον τρόπο ζωής του κόσμου, για το κοσμικό φρόνημα. Εάν δεν πεθάνεις λοιπόν για τον κόσμο εντελώς, δεν μπορείς να έχεις ζωή εν Χριστώ, Αγία, αληθινή και ένδοξη. Και αυτό είναι απόλυτα βέβαιο και πάρα πολύ σημαντικό μέσα στις αποφάσεις μας, μέσα στον αυτοέλεγχο μας, καθώς δοκιμάζουμε πάντοτε στη ζωή μας, ο χριστιανός δοκιμάζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να ακολουθεί και να πράττει αυτό. Αλλά δεν μπορεί να δοκιμάσει και να αναγνωρίσει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αν δεν πάψει να συσχηματίζεται με τον κόσμο και να μεταμορφώνεται δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω σε άνθρωπο που η πατρίδα του είναι η Βασιλεία των Ουρανών, το πολίτευμά του είναι εν ουρανής, το πρότυπό του είναι ο Ιησούς Χριστός, διοικείται δια Πνεύματος Αγίου και το σπίτι του είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, η Εκκλησία του Θεού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Σε αυτή λοιπόν την ευλογημένη Εκκλησία, όπως θα δούμε, αποκαλύπτεται σαν αυτός που ανέζησε μόνο και μόνο επειδή απέθανε. Συνεχίζει λοιπόν λέγοντας, «Εξεύρω τα έργα σου, είναι αγαθά, είναι καλά, χαίρομαι για αυτά. Εξεύρω και τη θλίψη την οποία έχεις και περνάς», και σε αυτή τη θλίψη να μείνουμε λίγο, γιατί η Γραφή λέει «Η θλίψη είναι αυτή που εργάζεται υπομονή», και όπως θα δούμε η έλλειψη αυτής της Εκκλησίας είναι υπομονή. Γι' αυτό και αποκάμει. Αλλά χωρίς υπομονή δεν μπορούμε να κερδίσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον χριστιανό είναι να μπορεί να υπομένει και να μακροθυμεί. Όχι να γανακτεί, να γκρινιάζει και να παραπονιέται, αλλά να υπομένει και να μακροθυμεί, που σημαίνει πιστεύω στον Θεό ότι έχει αναλάβει τη ζωή μου και ελπίζω ότι θα κάνει ο Θεός πολύ καλύτερα και σημαντικότερα από αυτά τα οποία καταλαβαίνω εγώ ή ζητάω, αλλά πάντοτε κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα. Εάν ο άνθρωπος δεν πεθάνει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπομονή. Εάν πεθάνει, τότε το βέβαιο είναι ότι μπορεί και υπομένει. Ο άνθρωπος που δεν πεθαίνει για το φρόνημα του κόσμου, για το πνεύμα του κόσμου, επειδή δεν πεθαίνει, δεν έχει υπομονή και μακροθυμία. Ζητάει, επιθυμεί, περιμένει, και αυτό μεγαλώνει και οχυροτερεύει και αναγκάζεται ο Θεός, επειδή τον αγαπάει, επειδή βλέπει την ειλικρίνειά του, ακόμη και τον αγιασμό του, να φέρνει στον άνθρωπο θλίψη, γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή. Και χωρίς υπομονή
Δεν μπορεί να είναι δόκιμος ο άνθρωπος του Θεού. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή, δόκιμος εις τον Θεόν, να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις, στις καλές και τις ευλογημένες να μην υπερηφανεύεται, στις δύσκολες και στις ταλαιπωρημένες να μην αποκάμει. Αλλά η θλίψη εργάζεται υπομονή. Και εν τέλει, η θλίψη, συγγνώμη, εργάζεται δοκιμή. Και εν τέλει η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, αυτή η ελπίδα που δεν κατεσχύνει. Αν χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του, αν δεν έχει ο άνθρωπος ελπίδα στον Χριστό και μόνο στο Χριστό, εάν δεν προσμένει τη βοήθεια από το Χριστό, τη βοήθειά του από το Χριστό και μόνο από το Χριστό, το αποτέλεσμα θα είναι να κατεσχύνεται. Η ελπίδα αυτή μόνο δεν κατεσχύνει. Βεβαίως υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που έχουμε χάσει την ελπίδα μας, έχουμε χάσει την υπομονή μας, δεν είμαστε πια δόκιμοι στον Θεό, με αποτέλεσμα να κατεσχυνόμεθα, να μην πηγαίνει καλά η ζωή μας, να ταλαιπωρούμεθα και να μην βλέπουμε τα αγαθά αποτελέσματα του Θεού. Γιατί λέει η Γραφή, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, δεν δύναται να ψευστεί, να μην χάσουμε την παρησία μας η οποία έχει μισθοποδοσία μεγάλη. Και πότε δεν τη χάνουμε? Όταν κάνουμε υπομονή. Έχουμε χρίαν υπομονής, γιατί τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού, για το οποίο αγωνίζεται και πρέπει να αγωνίζεται, είναι να μάθει να υπομένει, να έχει υπομονή και να μακροθυμεί. Και μακροθυμία. Αν χαθούν αυτά, τότε μπήκε μέσα στο φρόνημα του κόσμου και δεν το έχει καταλάβει. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αγριεύει, θυμώνει, η καρδιά του ζητάει εκδίκηση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αγανακτή, παραπονιέται, γκρινιάζει με όλους και με το Θεό. Και στη συνέχεια, όχι μόνο χάνει την παρησία του στο Θεό, αλλά χάνει και την παρουσία του Θεού, με αποτέλεσμα ο Θεός και να θέλει να τον ευλογήσει, να μην μπορεί. Δεν μπορεί πια. Αλλά και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι μπορεί ένας άνθρωπος να επηρεάσει όλο το περιβάλλον του, όλη την οικογένεια, όλη την παρέα, όλη την εκκλησία. Ένας άνθρωπος ακριβώς που δεν έχει υπομονή, που δεν έχει μακροθυμία, που δεν ελπίζει πια στο Θεό, με μια ελπίδα που δεν κατεσχύνει, που δεν εκχέεται η αγάπη του Θεού στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να μπορεί να υπομένει και να μακροθυμεί, μπορεί να δηλητηριάσει το άμεσο περιβάλλον του. Ο πατέρας μπορεί να δηλητηριάσει την οικογένεια και να χαθεί ολόκληρη η οικογένεια, με λόγια, γιατί πια μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που έχει χάσει την υπομονή του, μπαίνει, όπως είπαμε, ο θυμός, η γκρίνια, το παράπονο, και εκ του περισσεύματος, καθώς εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα βγάζει πίκρα, θυμό, γκρίνια, και λέει η Γραφή ότι η πίκρα μπορεί να μολύνει πολλούς. Γι' αυτό την ευθύνη την έχει ο ποιμένας σε κάθε περίπτωση, ο πατέρας στην οικογένεια, ο οποίος πρέπει να αγωνιστεί, να διορθωθεί και να διορθώσει με τη χάρη του Χριστού, τη βοήθεια του Θεού. Η μητέρα για τα παιδιά της πρέπει να αγωνιστεί, να διορθωθεί και να διορθώσει. Και μετά το μεγάλο παιδί, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, μέσα στην Εκκλησία την ευθύνη την έχουν ο ποιμένας. Γιατί αν εγώ έχω μέσα στην καρδιά μου έλλειψη υπομονής, άρα πίκρα και γκρίνια, θα σας τη μεταφέρω, καθώς θα μιλάω όλο για αυτόν με τον οποίο ή για αυτούς με τους οποίους τα έχω, και οι πρεσβύτεροι επίσης θα δηλητηριάζουν και θα μολυνθεί όλη η Εκκλησία, και η Εκκλησία πια θα χάσει τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, την παρουσία του Θεού, την παρησία του Θεού, όπως και η οικογένεια, όπως και η καρδιά του ανθρώπου.
Είναι απόλυτη ανάγκη, αδελφοί. Γιατί? Γιατί αλλιώς, αν δεν διορθωθούμε, το βέβαιο είναι ότι στον ουρανό δεν θα πάμε. Και δεν είναι απλό το πράγμα. Χάνεται η αγάπη, χάνονται όλα. Γι' αυτό και ο Θεός, επειδή μας αγαπάει πολύ, επιτρέπει στη ζωή θλίψη. Όπως σε αυτή την εκκλησία που έχει καλά έργα, δεν τον βοηθάει έργα πίστεως. Δεν βοηθάει τον ποιμένα και την εκκλησία αυτή τα καλά έργα και ο αγώνας και ο κόπος. Γι' αυτό ο Θεός φέρνει θλίψη, φτώχεια, που δεν φέραν διόρθωση. Και εκείνο το οποίο προφητεύει είναι ότι και μέλης να πάθεις ακόμη περισσότερα. Γι' αυτό φοβάται ο άνθρωπος του Θεού. Θα πάθεις ακόμη περισσότερα, μη φοβάσαι όμως εκ των όσα μέλης να πάθεις, γιατί πια καθώς απομακρύνεται ο Θεός και χάνεται η υπεράσπιση του Θεού, η προστασία του Θεού, η επέμβαση και η ενέργεια του Θεού, ο διάβολος μέλει να βάλει την άς εξημών στην φυλακή, όχι για καταστροφή, για να δοκιμαστείτε. Θα έχετε θλίψει 10 μέρες μόνο, για να δοκιμαστείτε, μήπως μετανοήσετε, μήπως επιστρέψετε. Και η προτροπή γίνε πιστός, που πιστός σημαίνει όλα αυτά. Σημαίνει μακρόθυμος, υπομονετικός, αγαθός, ελεήμων, ξεχνάει ο χριστιανός, ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα τα καλά, τα κακά, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ τα καλά, τα ξεχνάει γιατί τα απορρίπτει, φροντίζει την καρδιά του να την καθαρίσει ο Θεός, φροντίζει τη συνείδησή του να την καθαρίσει ο Θεός με το αίμα του Χριστού. Θέλει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν μας κάλεσε ο Θεός εις απόλαυσιν οργής, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας και ευλογίας. Πρέπει να θέλει ο Θεός, ο χριστιανός, να έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά του Λόγου του Θεού. Να πεθάνει και να πεθαίνει για το φρόνημα του κόσμου, για να ζει στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Τον παρηγορεί όμως τον ποιμένα και την εκκλησία ο Χριστός με ωραία παρηγορητικά λόγια, γιατί βλέπει καλά πράγματα μέσα του, βλέπει έργο, βλέπει κόπο, βλέπει ότι αν και υπάρχει θλίψη δεν εγκαταλείπει, αν και υπάρχει φτώχεια δεν εγκαταλείπει, αλλά συνεχίζει, χωρίς διόρθωση και όταν συνεχίζει ο άνθρωπος χωρίς διόρθωση αποκτά εξουσία και δύναμη και ο εχθρός. Ξεύρω και τη βλασφημία των λεγόντων ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του σατανά, που και αυτό πληγώνει και πικραίνει τους ανθρώπους και τους κάνει να αποκάμουν. Η διόρθωση τώρα είναι μία απόλυτη, θα τολμούσα να πω μοναδική, γίνε πιστός μέχρι θανάτου. Πάρε δηλαδή απόφαση θανάτου. Μετανόησε, καθαρίσου, επίστρεψε. Πρόσεξε, μη χάσεις τώρα την πίστη σου. Η πίστη σου να μην πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, αλλά είναι συνεχόμενη. Διατήρησε την πίστη σου. Και πώς αυξάνει η πίστη? Με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο. Με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αλλά ιδιαιτέρως με τη μετάνοια, την ταπείνωση, για να βρούμε χάρη από το Θεό,
για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Πρέπει να τονίσω μια φορά ακόμη, αδελφοί. Ή θα εκζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει αυτό το ωραίο δώρο που είναι στο δικό μας το χέρι όμως, της υπομονής, που είναι απαραίτητο για να είμαστε δόκιμοι και τελικά να έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο που δεν κατεσχύνει, ή θα αναγκάσουμε το Θεό να μας φέρνει θλίψεις, φτώχες, ταλαιπωρίες, για να μας εκπαιδεύσει στην υπομονή. Ο Θεός να μας κάνει χάρη και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτό το ωραίο δώρο, το απαραίτητο, για να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Θεού, υπομονή. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα χρειαστεί να εργαζόμαστε την υπομονή μας. Στο σπίτι μας, στην εκκλησία, στη δουλειά μας, στον κόσμο, στη συγγένεια. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες και προσπάθειες που κάνει ο διάβολος για να χάσουμε την υπομονή μας, γιατί ξέρει ότι όταν χάσουμε την υπομονή μας, χάσαμε τη δύναμή μας. Όχι, και οι προσπάθειες του είναι και δελεασμός, όπως πάντα, και απειλές, βλασφημίες και προκλήσεις και ψεύδι και κατηγόριες και περιστατικά που μας χαλάνε την καρδιά. Μόνο με την υπομονή η καρδιά μας μένει ακέραια και καθαρή. Μόνο η μακροθυμία του Θεού δημιουργεί καθαρή καρδιά, χωρίς θυμό, χωρίς αγανάκτηση, χωρίς γκρίνια, χωρίς πίκρα, που είναι τόσο απαραίτητο για να μπορεί ο Θεός, βλέποντας την υπομονή μας, να εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του και τις επαγγελίες Του στη ζωή μας. Μόνο αν συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε υπομονή, τότε εξητώντας την, ο Θεός θα μας τη χαρίσει και θα απολαμβάνουμε και την παρουσία του Θεού και τη χάρη του Θεού, καθώς θα μας εκπαιδεύει, γιατί η υπομονή που έχουμε εργάζεται δοκιμή και η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Μας εκπαιδεύει στο να μας καταστήσει δόκιμους. Δεν μπορείς να γίνεις δόκιμος εις τον Θεό εάν δεν έχεις υπομονή και μακροθυμία. Και ο Απόστολος Παύλος με επίγνωση λέει: αγωνιστείτε, σπουδάστε, προσπαθήστε να γίνετε δόκιμοι εις τον Θεό. Γιατί μόνο ο δόκιμος εις τον Θεό έχει έργον ανεπέσχυντον, εργάτης ανεπέσχυντος που δεν ντρέπεται ούτε ενώπιον του Θεού, ούτε ενώπιον των ανθρώπων, ούτε για αυτά που κάνει, ούτε για αυτά που λέει, ούτε για αυτά που του συμβαίνουν. Εργάτης ανεπέσχυντος είναι ο δόκιμος άνθρωπος του Θεού. Και ο δόκιμος άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που έχει υπομονή, είτε γιατί τη ζητάει από το Θεό με επίγνωση ότι δεν έχει και τη χρειάζεται, ανάγκη να αποκτήσει για να αλλάξει η ζωή του, να αλλάξει συνέχεια, να αλλάξει το μέλλον, το προσωπικό, το οικογενειακό, το εκκλησιαστικό. Αν χάσουμε την υπομονή μας και γίνουμε ανυπόμονοι εδώ και τώρα, τώρα θέλω, δεν με ακούς, τίποτα δεν έκανες για μένα. Αυτές είναι οι γκρίνιες που βγαίνουν από την καρδιά του ανθρώπου που έχασε την υπομονή του. Και θα συνεχίζει αυτή η κατάσταση και θα χειροτερεύει, μέχρι να κατανοήσει ο άνθρωπος
βαθιά μέσα στην ψυχή του πόσο απαραίτητο είναι να ζητήσει από το Θεό αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, να υπομένει, να είναι νεκρός. Στο νεκρό τι και να του κάνεις δεν καταλαβαίνει. Τον τσιμπήσεις, να τον φτύσεις, να τον βρήσεις, τον προκαλέσεις, να τον κατηγορήσεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό ο Κύριος αποκαλύφθηκε, είμαι αυτός που απέθανε και ανέζησε, που έγινε νεκρός και ανέζησε. Αδελφοί αγαπητοί, ας εξετάσουμε και ας εξετάζουμε αυτό το τόσο απλό, που έχει όμως τόσο ευλογημένη συνέχεια και ευλογημένες συνέπειες, που όμως όταν δεν το έχουμε έχει τόσο ταλαιπωρία, θλίψη και φτώχεια. Φτώχεια όταν λέω δεν λέω οικονομική, και από αυτό. Φτώχεια πνευματική που είναι το χειρότερο. Φτώχεια πνευματική. Για να αποφύγουμε κιόλας τη θλίψη που για την Εκκλησία των Σμυρναίων ήταν μόνο 10 ημέρες, αλλά για μας μπορεί να είναι λιγότερες, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερες, μέχρι να κατανοήσουμε, να μετανοήσουμε και να εξητήσουμε από τον Κύριο υπομονή. Και είπαμε, το φάρμακο είναι γίνε πιστός. Ζήτησε από τον Κύριο πίστη, να σου αυξήσει την πίστη. Γιατί αν δεν έχεις πίστη, προφανώς δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Αν δεν εμπιστεύεσαι το Θεό, δεν μπορείς και να υπομένεις. Θα αποκάμεις. Θα χάσεις τη δύναμή σου. Θα χάσεις την ελπίδα σου. Θα χάσεις τον Χριστό. Γίνε λοιπόν πιστός μέχρι θανάτου και τότε ο Κύριος θα σου δώσει το στέφανο της ζωής. Πολύ σοβαρή υπόσχεση, αλλά και πολύ σοβαρό αυτό το οποίο υπονοεί το μήνυμα. Εάν δεν γίνεις πιστός έως θανάτου, δεν θα σου δώσει ο Κύριος το στέφανο της ζωής. Είναι ένα μήνυμα λοιπόν που καλό είναι να το βλέπουμε θετικά. Πολύ καλό είναι για να ζητάμε να μας δώσει ο Θεός αυτή την πίστη έως θανάτου, να μην χάσουμε την πίστη μας, την οποία θα χάσουμε αν δεν έχουμε υπομονή. Αλλά και τρομακτικό είναι αν χάσουμε την πίστη μας, αν ναυαγίσουμε στην πίστη μας. Και ένας κύριος λόγος για να ναυαγίσει ο άνθρωπος την πίστη είναι να αποβάλει την αγαθή του συνείδηση. Συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Είναι οι τύψεις, οι ερηνίες που λένε οι άνθρωποι. Και μόνο με το αίμα του ο Χριστός μπορεί να μας καθαρίσει από έργα πονηρά που μολύνουν τη συνείδησή μας. Την καρδιά μας τη βρωμίζουν προθέσεις, σκέψεις, διαλογισμοί. Τη συνείδησή μας όμως τη μολύνουν έργα κακά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της μη καθαρής καρδιάς. Λόγια σκληρά, επιθετικά, εκδικητικά, αποφάσεις άγριες, γκρίνια, παράπονα. Τα παράπονα είναι πολύ σοβαρά, όχι μόνο προς το Θεό, αλλά και προς τους ανθρώπους. Γιατί παραπονιέσαι στον άνθρωπο, αφού δεν είναι άξιος λόγου? Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Πιστός έως θανάτου. Για να απολαύσουμε εκείνη την ημέρα το στέφανο της ζωής. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα χαρακτηριστικά, η έλλειψη της υπομονής, είναι κάτι που όλοι μας μπορούμε εύκολα, άμεσα να κατανοήσουμε εάν έχουμε ή δεν έχουμε. Πάρα πολύ εύκολα.
Και από αυτά τα οποία λέμε, από τα λόγια μας μόνο και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Από αυτά που γράφουμε, από αυτά που λέμε, αλλά και από αυτά που ακούμε, γαρζγαλιζόμενη την ακοή. Τι είναι αυτά που ακούς και χαίρεται η ψυχή σου, η καρδιά σου, αν αυτά που ακούς και χαίρεσαι έχουν μέσα θυμό, μάχες, φιλονικία, φθόνο πικρό, τότε έχεις χάσει την υπομονή σου. Έχεις χάσει το στέφανο της δικαιοσύνης. Το στέφανο της ζωής. Όταν όμως ο άνθρωπος αληθινά έχει ζητήσει από το Θεό χάρη και έχει φτιάξει την καρδιά του, την έχει καθαρίσει, τα λόγια που βγαίνουν είναι λόγια μακροθυμίας και συγχωρητικότητος. Δεν πειράζει. Δεν ξέρει τι κάνει, Κύριε. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί δικαιολογημένα να έχεις αγανακτήσει. Αλλά το θέμα δεν είναι αν έχουμε δίκιο μέσα στην ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι σαν βρώμικο ρούχο, αλλά αν είμαστε δικαιωμένοι από το Θεό. Ο Θεός δικαιώνει αυτούς που του μοιάζουν. Αυτούς που μοιάζουν στην εικόνα του που είναι ο Χριστός. Αυτούς που μοιάζουν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Που δεν βλέπουμε πουθενά να παραπονιέται, να θυμώνει, να γριεύει. Αλλά πάντοτε ακόμη και όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο δεν έβγαλε κραυγή αγανάκτησης, για σκεφτείτε, με ψευδομάρτυρες τον λιθοβολήσανε. Ενώ με την πίστη του, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ευεργετούσε τους ανθρώπους. Ο Χριστός θεράπευε με την διακονία του. Ελευθέρωνε από δαιμόνια. Και με απόλυτη αχαριστία, θα τολμούσα να πω, που είναι μια λέξη πολύ σκληρή, οι άνθρωποι αποφάσισαν ότι πρέπει να τον θανατώσουν και μάλιστα με λιθοβολισμό. Ο Στέφανος όμως, ο πρωτομάρτυρας, δέχθηκε, δεν αγανάκτησε, δεν θύμωσε και η προσευχή του ήταν «Συγχώρεσέ τους, Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουν». Γι' αυτό υπήρχε στον ουρανό Στέφανος της ζωής για αυτόν. Ναι. Και όχι μόνο ο Στέφανος, αλλά και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Σαν περικαθάρματα γυρίζανε στη γη, ομολογούνε, και αν δούμε το σταυρό του Παύλου, τι πέρασε, αλλά σε όλη τη γραφή δεν θα δείτε ένα λόγο αγανάκτησης του Αποστόλου Παύλου προς Θεό και ανθρώπους. Πάντοτε δικαιολογούσε και πάντοτε προσευχόταν για συγχώρεση, γιατί η αλήθεια τους αγαπούσε. Και όταν ξεπερνούσαν τα όρια, τους παρέδιδε στον Κύριο. Μας συμφέρει, αγαπημένα μου αδέλφια, μας συμφέρει να ζητάμε από το Θεό, επειδή μας αγαπάει, θα αναγκαστεί με θλίψη να μας εκπαιδεύει στην υπομονή. Μας συμφέρει όμως να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, να διακρίνουμε στον εαυτό μας την πιθανή έλλειψη της υπομονής. Μπορεί να έχουμε υπομονή με όλους τους ανθρώπους εκτός από έναν. Ένα να μην υποφέρουμε. Το ίδιο είναι. Να υπομένουμε τα πάντα, αλλά ένα περιστατικό να μην μπορούμε να το χωνέψουμε. Το ίδιο είναι. Μας συμφέρει
και πνευματικά, αλλά και φυσικά. Μας συμφέρει να ζητάμε από το Θεό υπομονή. Μας συμφέρει να είμαστε μακρόθυμοι και να συγχωρούμε όλους, βρίσκοντας δικαιολογίες αληθινές. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Δεν ήξερε τι έκανε. Δεν είναι σε καλή κατάσταση γιατί το έκανε. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Εάν εμείς δεν συγχωρήσουμε, αυτός κάποτε θα καταλάβει, θα μετανοήσει, ο Θεός θα το συγχωρήσει και εμείς θα μένουμε αυτόν που έχει συγχωρήσει ο Θεός να μην μπορούμε να το συγχωρήσουμε. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω, με τη χάρη του Χριστού για τις έσχατες ημέρες, είναι απόλυτη ανάγκη να μην περιμένουμε τη θλίψη για να εργαστεί ο Θεός στη ζωή μας υπομονή, αλλά να ζητήσουμε από το Θεό υπομονή για να μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας χωρίς θλίψεις, χωρίς ταλαιπωρίες, με όποιες δοκιμασίες έχει επιτρέψει ο Θεός για την αναβάθμισή μας και όχι για τη διόρθωσή μας. Ο Θεός ή αγωνίζεται δια του Ιησού Χριστού να μας διορθώσει, που καλό είναι να διορθωνόμαστε μόνοι μας, ή να μας αναβαθμίσει, που δεν μπορούμε μόνοι μας. Γι' αυτό ας εξετάζουμε τη ζωή μας, ιδιαίτερα σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα όμως το ζήτημα της υπομονής, με μεγάλη προσοχή. Και θα καταλάβεις αν έχεις χάσει την υπομονή σου από τον τρόπο πρώτα-πρώτα που βλέπεις το περιβάλλον σου, το οικογενειακό. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τους γονείς σου, τα παιδιά σου. Από εκεί θα καταλάβεις αν έχεις χάσει την υπομονή σου, γιατί μέσα στο περιβάλλον εκδηλώνεται πολύ πιο εύκολα, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, πολύ πιο εύκολα εκδηλώνονται τα χαρακτηριστικά που έχουμε, που έχουν υπησέλθει μέσα στην καρδιά μας. Αλλά όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και όλο το περιβάλλον μας. Επαναλαμβάνω τελειώνοντας, μας συμφέρει αδερφοί να εξητήσουμε από τον Κύριο να μας αυξήσει την υπομονή μας και την μακροθυμία μας. Μας συμφέρει να πάρουμε απόφαση θανάτου, να μείνουμε στην πίστη του Ευαγγελίου. Γιατί αν χάσουμε την υπομονή μας, αν αποκάμουμε, χάνουμε την πίστη μας, φύγαμε. Τώρα είναι ο καιρός του όποιος αντέξει. Για να αντέξουμε σε αυτά που ζούμε και πρόκειται να ζήσουμε, είναι απόλυτη ανάγκη να έχουμε πίστη, η οποία προϋπόθεση έχει την υπομονή μας. Υπομονή σε όλους, υπομονή για όλα, υπομονή πάντοτε, με τη χάρη του Χριστού. Την αγάπη του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για να είμαστε νεκροί, άρα και ζωντανοί, στις επόμενες μέρες, στις επόμενες ώρες και την επόμενη ζωή μας. Η υπομονή χωρίς μακροθυμία δεν υπάρχει, όπως και μακροθυμία χωρίς υπομονή δεν υπάρχει. Αλλά και υπομονή και μακροθυμία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ένδειξης το ότι δεν έχουμε πλημμυρισμένη την καρδιά μας με αγάπη είναι ότι αν δεν έχουμε υπομονή, δεν μακροθυμούμε, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, δεν έχουμε συγχωρητικότητα. Και στη συνέχεια έρχεται η κρίση του Θεού. Γιατί βγαίνουν από το στόμα μας λόγια σκληρά, κρίνουμε, και όπως διαβάσαμε και τις προάλλες, και θέλω μια φορά ακόμη να το πω, είναι γραμμένο ότι εξεύρωμεν ότι η κρίση του Θεού είναι μετά πάσης βεβαιότητος εναντίον
των πρατώντων τα τι αυτά. Ποιον δηλαδή, αυτόν οι οποίοι κρίνουνε και κατακρίνουνε και καταδικάζουνε. Ο Θεός μπροστά σου θα είναι κριτής. Και είναι φοβερό να πέσεις σε χείρας Θεού ζώντος, που θα σε κρίνει όχι για να σε καταδικάσει, αλλά για να σε διορθώσει. Γι' αυτό τη διόρθωση να τη ζητήσουμε μόνοι μας και να φροντίζουμε μόνοι μας να διορθωνόμαστε. Άλλωστε είναι φανερό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός θα αποδώσει σε έκαστον εδώ στη γη κατά τα έργα αυτού εις τους μεν του ζητούντας διυπομονής έργο αγαθό, θα δώσει δόξα, τιμή, αυθαρσία και τέλος ζωή αιώνια. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που με υπομονή εκζητάει έργο αγαθό, όχι σαν την εκκλησία της Σμύρνης, των Σμυρναίων που είχαν έργα αλλά δεν είχαν υπομονή. Με υπομονή εκζητούν έργα αγαθά, σε αυτούς ο Θεός θα δώσει δόξα, τιμή, αυθαρσία και ζωή αιώνιον. Στους άλλους όμως τους φιλονίκους, τους γκρινιάριδες, θα υπάρχει θλίψεις, στενοχώρια σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται χωρίς υπομονή, με αποτέλεσμα έργα κακά. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μας κάνει καλούς χριστιανούς. Εγώ τελευταία αδερφή μόνο αυτό προσεύχομαι. Κύριε, κάνε με καλό χριστιανό. Κάνε με καλό χριστιανό για να βρίσκομαι πάντοτε στην προστασία σου, στην υπεράσπισή σου, στην αγκαλιά σου και να είσαι για μένα βοήθεια ετοιμοτάτη. Να γίνουμε αδελφοί καλοί χριστιανοί. Και ένα βασικό χαρακτηριστικό του καλού χριστιανού είναι η υπομονή, η μακροθυμία και η συγχωρητικότητα και ότι ξεχνάει εύκολα όλα αυτά τα οποία τον έχουν στενοχωρήσει. Ο Θεός να μας βοηθάει, να μας δίνει δύναμη για να αγαπάμε. Άλλωστε είναι γραμμένο «Υπομείνασε ως τέλους θέλει σωθεί». Και τελειώνοντας, λέει ο Λόγος του Θεού, ως της έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας, ο νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αυτός λοιπόν που νικά κάθε τι που είναι έξω από το θέλημα του Θεού, την έλλειψη της υπομονής του, δεν θα αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου, γιατί θα έχει λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση δεύτερη έχει συνέχεια τον δεύτερο θάνατο. Ο Θεός να μας φυλάει και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον τις έσχατες αυτές οι μέρες, ο Θεός να μας κάνει καλούς χριστιανούς, ώστε να βλέπουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, το έλεος του Θεού στη ζωή μας, τη βοήθεια του Θεού στη ζωή μας και όπως διαβάσαμε, τη δόξα, το ξαναδιαβάσω, τη δόξα, την τιμή και την ειρήνη στη ζωή μας από τον Πατέρα Θεό, τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.